Η καλοκαιρινή περίοδος ξεκίνησε και κατ' επέκταση και η τουριστική κίνηση. Με σκοπό λοιπόν την συντήρηση των υποδομών του νόμου Μαγνησίας για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας προχώρησε στην αποκατάσταση ζημιών στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο και σε κομβικά σημεία για την διέλευση των τουριστών αλλά και των κατοίκων της εκάστοτε περιοχής. Έτσι, συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα οι παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο στο πλαίσιο εργολαβίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση στην έξοδο του Αχιλίου προς Γλύφα σε τμήμα του οδοστρώματος που είχε μείνει ημιτελές και αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων. Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η άσφαλτος στον παραλιακό δρόμο που συνδέει την Άφισο με το Λεφόκαστρο σε ένα μεγάλο τμήμα του που είχε καταστραφεί ύστερα από τομή για την τοποθέτηση αγωγού. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν παρεμβάσεις σε 35 σημεία του δρόμου Ζαγοράς Χορευτού, ενώ αποκαταστάθηκε με την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μια μεγάλη καθίζηση που είχε σχεδόν διακόψει την κυκλοφορία. Επίσης έγινε ασφαλτόστρωση σε διάφορα σημεία στην παραλία Χορευτού, στον Αηγιάννη και στην Ταμούχαρη.